Θα πάμε στον κύριο Τάσο Σκάβδη. Θα πάμε Βορειοανατολικό Αιγαίο, Σάμο. Εκπαιδευτικός Λυκείου Φυσικός. Η επιστολή που έστειλε δημόσια στους γονείς των μαθητών του διέτρεξε όλο το διαδίκτυο, διότι ο άνθρωπος αισθάνθηκε την ανάγκη, τιμώντας το επάγγελμά του, που για πολλούς είναι και λειτουργήμα, να πει πρώτον τα θέματα στα οποία θα διαγωνιστούν τα παιδιά σας τον Ιούνιο, στους γονείς απευθυνόμενος, τόσο στην Τράπεζα Θεμάτων όσο και στις πανελλαδικές εξετάσεις της τρίτης λυκείου, είναι εξαιρετικά πιθανό ότι δεν θα ανταποκρίνονται, τουλάχιστον στο σύνολό τους, στο επίπεδο της διδασκαλίας μου στο σχολείο. Προσπαθώ με κάθε τρόπο να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις, οι οποίες όμως είναι δυστυχώς συχνά ξένες προς την υπάρχουσα κατάσταση και μάλιστα είναι τόσο παράλογες, γιατί υπάρχουν μέσα σε ένα σαθρό σύστημα με αναρρύθμιτες στρεβλώσεις και προχειρότητες σε βιβλία, προγράμματα σπουδών, απαιτούμενες ύλες, αναθέσεις ειδικοτήτων, καθυστερήσεις έλευσης εκπαιδευτικών κλπ. Κλπ. Θλίβομαι, λέει, ιδιαίτερα για την οικονομική αφέμαξη που υφίσταστε και προσπαθώ τόσο δια του μαθήματός μου, όσο και δια της ενημέρωσής σας για τις παθογένειες του συστήματος, να αντισταθώ σε αυτή. Καλημέρα, κύριε Σκάβδη. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Κύριε Σκάβδη, οφείλω να πω ότι προφανώς εκπροσωπώντας χιλιάδες συναδέλφους σας, λέτε μερικά πράγματα ενημερώνοντας τους γονείς των μαθητών σας ότι, παιδιά, εγώ κάνω ό,τι μπορώ, θα πω το ρεζουμέ, κάνω ό,τι μπορώ, αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας το τι πραγματικά συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη δημόσια εκπαίδευση. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω ότι οι περισσότεροι γονείς το νιώθουν στο πετσί τους, γιατί αναγκάζονται και πληρώνουν φροντιστήρια και βλέπουν την αναποτελεσματικότητα, αν μη τι άλλο, του δημόσιου σχολείου. Εκείνο που ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι είμαστε σύμμαχοι σε αυτό, πρώτον, και δεύτερον, ότι η αναποτελεσματικότητα, όσο και αν υπάρχει και ο παράγοντας προφανώς του εκπαιδευτικού, και δεν λέω ότι υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, ας πούμε, αλλά η ουσία είναι ότι είναι ένα σύστημα τόσο στρεβλό, το οποίο δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να. Το ότι δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένα Ελληνόπουλο που να έχει μάθει αγγλικά από το σχολείο, ενώ κάνουν 14 χρόνια αγγλικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι οι καθηγητές των αγγλικών άχρηστοι. Δεν μπορεί, δηλαδή, η απάντηση στα 12 χρόνια αγγλικών που δεν μπορεί να πάρει λόγο στο σχολείο να είναι βάζω και στα προνήπια και στα νήπια και τα κάνω 14. Είσαι εκτός τόπου και χρόνου, ας πούμε. Δηλαδή, σε ένα πρωτοετή φοιτητή της αγγλικής φιλολογίας να του δώσει το θέμα και να του πει, άνθρωπε μου, εδώ τα παιδιά θα κάνουν 14 χρόνια αγγλικά. Παίρνουμε έναν τρόπο στην τρίτη γυμνασίου, στην πρώτη λυκείου, να παίρνουν το λόγο αξιοπρεπώς από το σχολείο, θα το είχε λύσει. Αλλά άμα δείτε τι υπάρχει, βιβλία άλλα αντάλλων, χωρίς συνέχεια από δημοτικό σε γυμνάσιο, χωρίς συνέχεια από γυμνάσιο σε λύκειο. Ύλες που πηδάνε τάξεις χωρίς λόγο, ύλες που τρέχουν, δηλαδή ένα μπάχαλο, ένα απόλυτο μπάχαλο. Το ίδιο ισχύει βέβαια και γενικά σε όλα τα μαθήματα. Προηγουμένως ο κύριος Μιστακίδης από την Καβάλα μας έλεγε ότι και η Τράπεζα των Θεμάτων δεν είναι. Λοιπόν, η Τράπεζα των Θεμάτων επίσης είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δηλαδή δεν μπορεί καταρχήν κάποιος ο οποίος δεν έχει μπει στην τάξη και δεν ξέρει το επίπεδο και όλα αυτά να σου βάλει θέματα στην πρώτη και στη δευτέρα λυκείου ιδιαίτερα, τα οποία εξαρτώνται και εγώ, τα θέματα μου είναι διαφορετικά ανάλογα και με το επίπεδο των μαθητών πολλές φορές. Mm-hmm. Χώρια που ούτως ή άλλως είναι εξαιρετικά, μπορεί να σου πέσουν εξαιρετικά υψηλού επίπεδου θέματα, που δεν είναι μόνο ότι δεν μπορείς να τα κάνεις, είναι ότι και τα παιδιά απογοητεύονται και όλο το σύστημα κλονίζεται και σε ακυρώνει κιόλας. Δηλαδή, όταν εσύ προσπαθείς μέσα στην τάξη να κάνεις μια δουλειά και να καταφέρεις και τον τελευταίο μαθητή, ας πούμε, να αποκομίσει πέντε πράγματα, και εν τέλει σου βάζουν τα θέματα άλλοι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα για το επίπεδο της τάξης σου. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς έχοντας πολλά χρόνια να μπουν σε τάξη. Και έχοντας στο νου τους, ας πούμε, κάτι τελείως διαφορετικό από το πραγματικό, είναι μοιραίο ότι δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Ναι. Εντείνει το φροντιστήριο και όλα αυτά. Αυτοί που έχουν να μπουν χρόνια σε τάξη μπαίνουν όμως για να αξιολογήσουν το δικό σας έργο. Μπαίνουν όμως για να αξιολογήσουν. Αυτό και αν είναι τώρα. Δηλαδή. Το οποίο προφανώς βέβαια βρίσκουν οι κυβερνήσεις πρόσφορο έδαφος στην αναποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Και σου λέει να αξιολογήσουμε, ναι, εγώ συμφωνώ, να αξιολογηθεί η εκπαίδευση στο σύνολό της και να φτάσει και στους εκπαιδευτικούς. Αλλά δεν γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορεί, δηλαδή, να με αξιολογούν πρώτον άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, πραγματικά είναι περισσότεροι από αυτούς. Έχουν πολλά χρόνια να μπουν σε τάξη. Είναι σύμβουλοι, μερικοί και πολύ παλιοί, εντελώς κομματικοί κτλ. Τώρα να μην κρυβόμαστε. Και οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά την πραγματικότητα της τάξης.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πώς λες να με αξιολογήσεις. Θα μπούνε, θα κάνω εγώ. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι παίρνεις κάποια προτζέκτορες και κάνεις ένα εξειδανικευμένο μάθημα την ημέρα που έρχεται ο σύμβουλος να αξιολογήσει. Εντελώς αναλυθές, εντελώς ξένο προς την καθημερινότητα του σχολείου. Για να υπογράψεις ότι το κάνεις καλά. Δηλαδή είναι μια διαδικασία καραγκιοζηλίκη. Η οποία σε απαξιώνει κιόλας. Ας αξιολογηθεί πρώτα εκείνος. Ας ξεκινήσει μια αξιολόγηση από τα στελέχη της εκπαίδευσης, από τους διευθυντές κτλ. Και μετά φτάσουμε στους εκπαιδευτικούς. Και βέβαια, συγγνώμη, πρέπει να αξιολογηθεί και η δομή όλη που λέγεται σχολείο. Σας λέω, είναι τρομερές οι στρεβλώσεις σε βιβλία, σε ύλες, σε αναθέσεις. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ είμαι φυσικός. Έχω δεύτερη ανάθεση στη βιολογία. Μπορεί να μου αναρτηθεί να κάνω βιολογία στην ΓΑΜΑ Λυκείου Κατεύθυνση Δέσμη. Δεν έχω διδαχτεί βιολογία, ποτέ. Τελευταία φορά την είδα όταν πήγα και ο φιλόλογος, στη Δευτέρα Λυκείου, στο σχολείο μου. Στη σχολή δεν είχαμε καμία βιολογία. Είχαμε μία επιλογή για την ακρίβεια, την οποία δεν τη διάλεξε. Εγώ λοιπόν, που η γνώση μου στη βιολογία είναι όσες και του φιλολόγου πρακτικά, εντάξει, πόσο πια, μπορώ να διδάξω στη Δέσμη, στη Κατεύθυνση, θα με βάλουν υποχρεώσει να διδάξω βιολογία. Αυτά τα πράγματα είναι στρεβλώσεις δεκαετιών που δεν ενδιαφέρεται κανείς να τις διορθώσει. Κύριε Σκάβδη, επειδή είστε στο πεδίο της δημόσιας εκπαίδευσης, σε ένα κρίσιμο τομέα που είναι η δευτεροβάθμια, λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, μπορεί να μας πει ο κύριος Σκάβδης τι νομίζει πως σωθεί τελικά τις οικογένειες και τα παιδιά προς τα φροντιστήρια? Το χαμηλό επίπεδο διδακτικού προσωπικού, το αλλοπρόσαλλο διδακτικό υλικό και πρόγραμμα, ότι δεν υπάρχει ο θεσμός ολοήμερου σχολείου με ενισχυτική διδασκαλία, όλα αυτά μαζί, τι πιστεύει? Κοιτάξτε, όλα αυτά μαζί, αλλά η βασικότερη συνιστόσα είναι η ανοργανωσιά και η τραγική κατάσταση σε ύλες, βιβλία, αναθέσεις, προγράμματα σπουδών και ένα πελατειακό ακόμα και εκεί πράγμα. Δηλαδή το γεγονός, ας πούμε, ότι το ελληνικό σχολείο δεν έχει καθόλου μαθήματα που να είναι και λίγο ευχάριστα για τα παιδιά. Οικαστικά, μουσικές είναι χαμένες. Στο λύκειο δεν υπάρχουν καθόλου, στο γυμνάσιο ελάχιστα. Άλλα μαθήματα υπάρχουν σε ξένες χώρες, ξέρω εγώ, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι ένα απαρχαιωμένο σύστημα, το οποίο καταρχήν δεν είναι ελκυστικό για τα παιδιά. Αλλά σας λέω, η βασική αιτία, εκτός από την υποχρηματοδότηση που προφανώς υπάρχει, η βασική αιτία είναι η άλλα ντάλλον, ας πούμε, κατάσταση με βιβλία, ύλες, αναθέσεις, ωράρια διδασκαλίας και όλα αυτά. Από εκεί πέρα, φυσικά, θα έπρεπε να βελτιωθούν τα πάντα, και οι εκπαιδευτικοί και όλα αυτά, και να επιμορφώνονται. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η βασική. Δηλαδή, η υπαχρηματοδότηση επίσης είναι σημαντική, αλλά αν αύριο το πρωί τριπλασιαζόταν τα χρήματα για την παιδεία, δεν θα άλλαζε. Θα άλλαζαν κάποια πράγματα προς το καλύτερο, αλλά αν δεν μπει το μαχαίρι στο κόκαλο να γίνουν σαρωτικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, δεν θα βλέπαμε πάλι προκοπή. Θέλω να σταθώ στο σημείο 4, γιατί ναι, λέτε κάτι που δεν το έχουν αντιληφθεί πολλές οικογένειες ακόμη ή το αντιλαμβάνονται στο βαλάντιο. Λέτε, θέλω να γνωρίζετε ότι ο κόπος, το άγχος και η οικονομική επιβάρυνση που θα έχετε θα οδηγήσει στην καλύτερη περίπτωση στην εισαγωγή σε μια καλή σχολή των παιδιών σας, την οποία θα τελειώσουν τα παιδιά σας με προσπάθεια, με πραγματική μόρφωση και με βαθμό 6 ή 7 ή άντε 8. Απέναντί τους στην αγορά εργασίας θα βρουν πτυχιούχους των ίδιων ειδικοτήτων από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με βαθμούς προφανώς 8, 9 ή 10. Είναι εκείνοι που είχαν να πληρώσουν και που δεν πέρασαν σε εξετάσεις, που πέρασαν τα παιδιά σας με τόσο κόπο και χρήματα. Αυτό το έφτιαξαν για το καλό σας οι ίδιοι που λέγαμε πριν, αυτοί που έφτιαξαν την εκπαίδευση που δεν στέκεται χωρίς φροντιστήρια. Ναι, τώρα νομίζω ότι έχω την εντύπωση ότι η κοινωνία δεν έχει καταλάβει καλά το κακό που θα κάνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιαίτερα η ελληνική επαρχία, η οποία στην οποία φοβάμαι ότι θα κλείσουν πολλά πανεπιστήμια. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρα, δηλαδή, μια ταξική, ας πούμε, πολιτική, δηλαδή ότι όποιος έχει να πληρώσει θα γίνει πολύ πιο εύκολα και με καλύτερο βαθμό μαθηματικός ή φυσικός ή και γιατρός, το οποίο δεν βλέπω να έχει το μικρό καλό. Δηλαδή ουσιαστικά τι γίνεται? Γίνεται μια μετακίνηση χρημάτων από την ελληνική επαρχία προς τους μεγαλοειδιώτες, οι οποίοι θα έχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, πώς θα έρθει ο άλλος στο καλόβαση? Εκεί γιατί τα τμήματα. Γιατί να έρθει στο καλόβαση, έτσι, και να μην δώσει τα ίδια λεφτά να σπουδάσει στο ιδιωτικό και να είναι δίπλα στην πόλη του? Μόνο που το καλόβαση έχει πολύ καλύτερο επίπεδο πανεπιστημίου και πολλά άλλα σε σχέση με αυτό, αλλά εντάξει.
Μάλλον το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα πρέπει να ξαναδεί τα τμήματα που θα έχει εν ζωή σε λίγο καιρό. Εγώ αυτό θα σβήσει από το χάρτη, ναι, θα σβήσει από το χάρτη. Είναι δηλαδή μια ευθεία μετακίνηση πλούτου. Από, δηλαδή, εκεί που ο Έλληνας πολίτης έδινε κάποια χρήματα στην ελληνική επαρχία, τώρα ο ίδιος πολίτης, και η οποία στηριζόταν πάρα πολύ σε αυτό, ειδικά μικρές πόλεις, έτσι, ο ίδιος πολίτης τα ίδια χρήματα θα τα δίνει τώρα στους μεγαλοκαρχαρίες. Αυτό θέλει. Κύριε Σκάβδη. Και όχι μόνο αυτό, και από άποψη συνόλου εκπαιδευτική, αμυγός εκπαιδευτική αυτοπεριστοδρόμηση. Δηλαδή, ο γιατρός που θα βγει από το ιδιωτική ιατρική που θα κάνουν τώρα εκεί στο ελληνικό. Δεν μπορεί, δηλαδή, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τώρα το γιατρό της Αθήνας, ο οποίος πέρασε με 19 και έχει μια υποδομή τρομερή, ας πούμε, το Πανεπιστήμιο της Ιατρικής. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι θα υποφεληθούν μόνο έχοντες χρήματα, είναι και θα υποβαθμιστούν αυτοί οι οποίοι πάνε με το σταυρό στο χέρι και μπαίνουν στο δημόσιο. Αλλά και αυτοί καθ' αυτοί οι πτυχιούχοι των ιδιωτικών σχολών θα είναι υποδέστες. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε καλό σε αυτό το πράγμα. Άρα κύριε Σκάβδη, αν μιλάμε για μια μεγάλη μεταρρύθμιση στον χώρο της εκπαίδευσης, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, πρέπει να ξεκινήσει από νηπιαγωγείο δημοτικό και από να ανεβαίνει. Από νηπιαγωγείο δημοτικό. Έτσι, έτσι, έτσι. Μάλιστα. Έτσι, αν δείτε τα βιβλία στο δημοτικό, ας πούμε, εντάξει, εγώ είμαι φυσικός, έχω το γιο μου πέμπτη δημοτικού φυσική. Εντάξει, είναι ένα βιβλίο το οποίο το γράφει σαν να τα κάνει επανάληψη, σαν να τα ξέρει κάποιο καλά και να το ξαναλέει. Δηλαδή, δραματικά κάποια βιβλία. Και... οπότε, αν πέσει καλό δάσκαλο, όπως έχει πέσει ευτυχώς σε μένα, θα το σπορώ ότι πει. Αν ένας δάσκαλος, εν πάση περιπτώσει, δεν ασχολείται τόσο πολύ, και το παιδί έχει γονείς που επίσης δεν τα ξέρουν καλά ή δεν ασχολούνται, το παιδί είναι χαμένο. Είναι καμένο καταρχήν. Αντιπαθεί το σχολείο, αντιπαθεί τη γνώση και καταλήγει τουρίστας του λυκείου. Γιατί για το λύκειο, τώρα, αν είχα χρόνο, θα μπορούσα να πω πολλά πώς έχει καταντήσει. Πώς έχει καταντήσει. Κοιτάξτε να δείτε, στο Λύκειο κάποια στιγμή έκαναν την φοβερή μεταρρύθμιση ότι δεν θα μένει κανείς. Γιατί για να μείνεις πλέον πρέπει να βγάλεις μέσο όρο όλων των μαθημάτων κάτω από 9,5. Το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Έχει πολλά χρόνια να μείνεις στο Λύκειο μου μαθητής. Δηλαδή θα πρέπει να, δηλαδή και να μείνεις 6 μαθήματα, θα έχεις και μια γυμναστική ή κάποιο αγγλικά παραπάνω, ξέρω, 16-17 και τελικά δεν μένεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν πολλοί μαθητές και στα ΓΕΛ και στα ΕΠΑΛ, που έπρεπε και τα ΕΠΑΛ να έχουν τελείως άλλο χαρακτήρα τεχνικής εκπαίδευσης προγραμματικής. Οι οποίοι ξέρουν ότι μπαίνουν σε μια δημόσια υπηρεσία, δεν ανοίγουν βιβλίο κτλ. Αυτό δεν το κάνανε ουσιαστικά, εγώ νομίζω, διότι θέλαν να παράγουν αμορφωσιά. Αυτό το πράγμα σημαίνει. Ανιδίκευτος εργάτης. Ναι, εντάξει, φτηνά μεροκάματα. Δηλαδή μπορεί να μην ανοίξει βιβλίο 3 χρόνια, τίποτα όμως, τίποτα, και θα περάσει, θα το τελειώσει. Είναι σωστό αυτό, εγώ νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Και από την άλλη, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι και θελκτικό για τα ίδια τα παιδιά, έτσι. Ναι, είναι. Μα τώρα άνθρωποι μας. Εγώ, αν ήξερα ότι θα πάω κάπου, ας πούμε, και παιδί, τώρα μικρό παιδί, ας πούμε, όπου και να μην προσπαθήσω. Η άλλη κατηγορία αυτών που έχουν υψηλές βλέψεις επίσης ξέρει ότι εγώ στο φροντιστήριο θα τα μάθω, γιατί είναι το σύστημα στρεβλό. Δηλαδή, παλεύει ο καθηγητής μου, εκτιμούν τα παιδιά, ποιος καθηγητής κάνει δουλειά και ποιος δεν κάνει, αλλά καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε, χωρίς βοήθεια. Είναι πολύ λίγες οι ώρες, ας πούμε, στη φυσική που κάνω εγώ. Εντάξει, άρα λοιπόν είναι δύο κατηγορίες μαθητών. Αυτοί που πάνε για πανεπιστήμιο, οι οποίοι πληρώνουν αδρά. Είναι η άλλη κατηγορία η οποία σου λέει δεν θα κάνω τίποτα, εγώ το λύκειο θα τελειώσω και να μην δουλέψω. Και εντάξει, και η ενδιάμεση κατηγορία. Είναι δηλαδή απαξιωμένο πάρα πολύ το λύκειο. Όταν κλείνει με καταλήψεις, με κορονοϊούς κτλ. Δυστυχώς έχουμε φτάσει να χαίρονται και οι γονείς. Γιατί σου λέει θα έχω ελεύθερο χρόνο, θα πηγαίνει στα φροντιστήρια. Αυτό είναι δηλαδή. Αυτό για εμένα με πονάει πολύ. Και το έζησα με τον κορονοϊό ιδιαίτερα. Κύριε Σκάβδη, θέλω να σας ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Ναι, καλή συνέχεια καλά σε ό,τι κάνετε, γιατί το πιστεύετε αυτό που κάνετε. Το θέμα είναι ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά.